Επειδή συνεχίζεται η αντιπαράθεση και η εκμετάλλευση των ξεριζωμένων ανθρώπων που χρησιμοποιούνται ως έρμεα των γεωπολιτικών παιχνιδιών αλλά και εθνικιστικών κύκλων, ακούσαμε και εδώ μέσα μερικές κορώνες. Από την πλευρά του ΚΚΕ, τα είπε ο κοινοβουλευτικός μας εκπρόσωπος, υπάρχει σήμερα και ανακοίνωση του πολιτικού γραφείου. Όμως, να ξεκαθαρίσω το εξής. Η αστική τάξη της Τουρκίας εκβιάζει και παζαρεύει, νομιμοποιώντας την εισβολή στη Συρία, σπέρνοντας προσφυγιά και θάνατο. Ποιος την έχει καταδικάσει αυτή την τουρκική εισβολή, όπως την εισβολή στην Κύπρο? Κανείς, ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε οι Αμερικάνοι, ούτε το ΝΑΤΟ. Τι γίνεται τώρα? Κλιμακώνεται η τουρκική στρατιωτική επέμβαση με τις πλάτες των Αμερικάνων, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βρίσκεται σε παζάρι με τη Ρωσία. Τι θα πρέπει να περιμένουμε? Αύξηση της προσφυγιάς και τι μας λένε οι Ευρωπαίοι? Φυλάξτε τα σύνορα, είναι ευρωπαϊκά. Τώρα το θυμηθήκανε. Όταν τα παραβιάζει η Τουρκία, τότε δεν ξέρουν τίποτα για σύνορα. Και τι μας είπαν? Μήπως μας είπαν, ελάτε να υλοποιηθεί η κατανομή μεταξύ των κρατών μελών, η οικογενειακή επανένωση που είχε συμφωνήσει η Γερμανία και δεν υλοποίησε εκτός από μια φορά? Όχι βέβαια, ούτε καν τα συμφωνημένα. Αντίθετα, τι γίνεται? Χρησιμοποιείται η αναγκαία φύλαξη των συνόρων, γιατί η κατάσταση ναι είναι κρίσιμη, για να ονομάζεται εχθρός του λαού τα θύματα των υπεριαλιστικών πολέμων και επεμβάσεων και να μετατρέπεται η χώρα σε φυλακή προκειμένου να προστατεύεται το φρούριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με εργαλεία την αντιμεταναστευτική της πολιτική και τους νόμους της. Γι' αυτό είναι απαράδεκτη η πολιτική τους και δίκαια ζητάμε κατάργηση του Δουβλίνου και της επέσχετης δήλωσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας που υπέγραψε ο ΣΥΡΙΖΑ και συμφωνήσατε οι υπόλοιποι. Αλλά και για το τώρα που υπάρχει κρίση, όπως γινόταν το 2015, ναι, εμείς λέμε να μετακινούνται απευθείας από Τουρκία και σύνορα και να το οργανώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο ΙΕ με όλες τις αναγκαίες διαδικασίες στις χώρες που επιθυμούν. Και βεβαίως να κλείσουν όλα τα hot spot στα νησιά του Αιγαίου και να μην δημιουργηθούν νέα, ούτε κλειστά, ούτε ανοιχτά. Και να σταματήσει κάθε συμμετοχή, στήριξη και εμπλοκή στις ενέργειες και τις επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ, τον ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, που στηρίζουν εισβολή της Τουρκίας στη Συρία, τις επεμβάσεις στη Λιβύη, διαιωνίζοντας και τον πόλεμο και τις καταστροφές. Είναι καθαρή, καθαρότατη η θέση μας και ας μην προσπαθούν μερικοί να την καπηλευτούν. Τώρα, κύριε Υπουργέ, με τις υπουργικές τροπολογίες. Οι υπουργικές τροπολογίες που καταθέσατε, όλες, έχουν υπογραφή και άλλων υπουργών. Και είναι λογικό. Είναι λογικό, αφού υπάρχει συναρμοδιότητα. Στη δακοκτονία υπογράφουν υπουργοί οικονομικών, εσωτερικών, ανάπτυξης, επενδύσεων. Και για τις διοικήσεις των συνεταιρισμών είναι ο οικονομικών, ο εργασίας, ανάπτυξης κλπ. Συνεπώς, τις τροπολογίες που κατέθεσε του ΚΚΕ, φυσικά θα χρειαστούν υπογραφές, συμφωνία και άλλων υπουργών. Και σε μερικές περιπτώσεις, μέσα από επίκαιρες ερωτήσεις που έχουμε κάνει, έχουν συμφωνήσει, τουλάχιστον στα λόγια. Τι σας ζητάμε λοιπόν? Αυτές μην τις απορρίψετε με το επιχείρημα ότι είναι αρμοδιότητα άλλων υπουργείων, γιατί αυτό μας είπατε. Να τις ξαναδείτε, γιατί είναι αρμοδιότητα και του Υπουργείου σας και ταυτόχρονα είναι δίκαια αιτήματα, εκκρεμότητες ομάδων ανθρώπων, όπως είναι οι εργαζόμενοι στις συνεταιριστικές οργανώσεις, αλλά και κατοίκων στο κάτω Σούλι. Νομίζω είναι και εκλογική σας περιφέρεια, μπορεί να το ξέρετε. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν εκκρεμότητα από το 1928, πάνε να συμπληρώσουν έναν αιώνα
προβλημάτων. Εντάξει. Άρα εμείς θέλουμε να τις δείτε και τις τρεις. Τώρα, συνολικά, οι συνεταιρισμοί των αγροτών με τους νόμους μέχρι τώρα και του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ δεν δούλεψαν. Όμως ούτε με αυτόν θα δουλέψει. Γιατί δεν αφορά, ούτε είναι για τους μικρομεσαίους αγρότες, αλλά είναι για την εισβολή των επενδυτών που θα καρποθούν τα πάντα. Και την είσοδο των επενδυτών την είχε ετοιμάσει νωρίτερα ο νόμος του ΣΥΡΙΖΑ, εσείς ολοκληρώνετε με την άλωσή τους. Προσπαθείτε να εμφανίσετε, η κυβέρνηση και η αξιωματική αντιπολίτευση, ότι έχετε διαφορές. Στείνετε και ψευτοκαυγάδες. Έφτασε κάποιος συνάδελφος να χαρακτηρίζει σταλινικό τον προηγούμενο νόμο του ΣΥΡΙΖΑ. Γελάει και το παρδαλό κατσίκι. Δεν έχει καταλάβει ότι η ίδια άρθρα θα ψηφίσει και στον υπάρχοντα. Η ίδια μεθοδολογία είναι. Και να πω και κάτι. Οι αγρότες στην πρώην Σοβιετική Ένωση είχαν κατακτήσει, είχαν δουλειά, είχαν εισόδημα, παιδικούς σταθμούς, είχαν διακοπές, δωρεάν υγεία, παιδεία, αθλητισμό, πολιτισμό. Δεν είχαν καμιά αγωνία για χρέη, για εισφορές, για φόρους, για το αν θα έχουν αύριο ψωμί ή σπόρους ή λιπάσματα ή φυτοφάρμακα, ζωοτροφές για την καλλιέργεια της γης ή για τις κτηνοτροφικές μονάδες. Καμία αγωνία δεν είχαν. Αυτά όλα ήταν λυμένα. Όταν άρχισαν να κάνουν αντιγραφές από καπιταλιστικούς νόμους, τότε την πάτησαν. Έχασαν αυγά και καλάθια και δυστυχώς επηρεάστηκε και όλος ο πλανήτης. Γιατί δεν υπάρχει αντίπαλο δέος και ζούμε όλη την καπιταλιστική βαρβαρότητα. Πολέμους παντού, πείνα και δυστυχία. Έχετε λοιπόν ίδια πολιτική, γιατί σας ενώνει μία κλωστή, η ίδια κλωστή. Είναι της κοινής αγροτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορείτε λοιπόν να διαφοροποιηθείτε μεταξύ σας, αλλά προσπαθείτε ο καθένας πώς θα ενισχύσετε τη δημιουργία της μεγάλης καπιταλιστικής αγροτικής ιδιοκτησίας. Απλά η Νέα Δημοκρατία το πάει με ταχύτερο βήμα. Εξάλλου, φαίνεται, αν θέλετε, και από τα στοιχεία που έδωσε χτες ο κύριος Βορύδης. Τι μας είπε. Λειτουργούν 621 συνεταιρισμοί. Το 77,7% έχει τζίρους μέχρι 1 εκατομμύριο. Και βέβαια είναι αμφίβολο αν στην Εθνική Ένωση μπορούν να έχουν αντιπροσώπους όσοι έχουν κάτω από 500.000 ευρώ τζίρο. Το 18,5% έχουν από 1 έως 9 εκατομμύρια ευρώ τζίρο. Άρα για το πρώτο εκατομμύριο θα έχουν μία ψήφο και μετά ένα 2 εκατομμύρια άλλη μία. Άρα ενισχύονται. Και βεβαίως το 3,7% αυτή είναι η κορφή, πάνω από 9 εκατομμύρια τζίρους. Συνεπώς, τελικά, εάν αθροίσουμε τις δύο τελευταίες κλίμακες, το 22,4% δεν αποκλείεται να συγκεντρώσει και την πλειοψηφία των ψήφων, αφού δεν πάει με τον αριθμό των αντιπροσώπων, αλλά των κεφαλαίων. Αυτό προωθείται, αυτή είναι η λογική. Συνεπώς, τα προβλήματα της αγροτιάς, βεβαίως τα γνωρίζετε. Ο κύριος Κρέκας αναφέρθηκε σε μερικά. Η επιλογή σας όμως δεν είναι η λύση υπέρ της πλειοψηφίας των μικρομεσαίων αγροτών, αλλά των μεγαλοαγροτών και των επενδυτών. Εμείς λοιπόν καλούμε να μην επιτρέψουν να χρησιμοποιηθούν και να αλωθούν από κεφαλαιοκράτες και να καρποθούν τη συνεταιριστική περιουσία που φτάνει τα 2 με 3 δισεκατομμύρια, που φτιάχτηκε από εισφορές των γονιών, των παππούδων, των προπάπων τους, αντίθετα, να τα χρησιμοποιήσουν για τις ανάγκες της περιοχής τους και για το κοινωνικό σύνολο, που σημαίνει να ψηφίσουν στις γενικές τους συνελεύσεις, να μην εισβάλλει ο επενδυτής στους συνεταιρισμούς.